κατεδαφίσεις μέχρι τέλος Μαρτίου. Είχαν ανασταλεί για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μιλάμε για κατεδαφίσεις, καταπατήσεις και ευθερεσίες στον Αιγιαλό και στην παραλία κυρίως, σε ευαίσθητα δηλαδή οικοσυστήματα, τα οποία σταμάτησαν για 2,5 περίπου χρόνια, με νομοθετικά διατάγματα τα οποία απαγόρευαν την εκτέλεσή τους. Έληξαν τέλος Μαρτίου, του προηγούμενου Μαρτίου, οπότε η Κρήτη, έχοντας ενεργό εργολάβο για το έργο αυτό, βρίσκεται σε μια διαδικασία επαναπρογραμματισμού των ενεργειών που είχαν σταματήσει τον Μάρτιο του 2021, με σκοπό να ξεκινήσουμε ξανά καθαρίζοντας τις παραλίες και τον Αιγιαλό από τυχόν αυθαιρεσίες και καταπατήσεις. Υπάρχουν προτεραιότητες. Προτεραιότητες είναι βάσει μιας λίστας ιεράρχησης των πρωτοκόλων αυτών, τα οποία βέβαια είναι πάρα πολλά. Υπάρχει μια αντικειμενική δυσκολία αυτής της θερινής περιόδου για επέμβαση σε περιοχές όπου δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις στον τουρισμό. Οπότε πρέπει να είμαστε και σε αυτό πάρα πολύ προσεκτικοί και επιλεκτικοί σε αυτά που βρίσκονται πρώτα σε ιεράρχηση. Ξεκινάμε από τα ανατολικά του νομού Ηρακλείου. Δυστυχώς η κεντρική και η ανατολική Κρήτη είναι οι πρωταθλητές στις αυθαιρεσίες στον Αιγιαλό και στην παραλία. Ξεκινάμε από το Ηράκλειο και πηγαίνουμε προς τα ανατολικά στο επόμενο χρονικό διάστημα.